Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Σας έχω σήμερα θερμοκρασίες θαλασσών, γιατί έχουν ξεκινήσει τα μπάνια σιγά-σιγά. Και πρέπει να ξέρετε πού θα είναι πιο ζεστές οι θάλασσες, πού θα είναι πιο παγωμένες, πού θα πρέπει να περιμένετε και πού θα πρέπει να μπείτε ήδη μέσα, πολύ γρήγορα. Πιάσαμε 20 βαθμούς. Το φτιάχνεις που το φτιάχνεις. Βάλε και τρεις κόκκινες να παίξουμε ένα μπιλιάρδο να το ευχαριστηθούν και οι άλλοι. Λοιπόν, θερμοκρασίες θαλασσών. Βλέπετε ότι κυρίως οι πιο ζεστές θάλασσες αυτή την εποχή βρίσκονται εδώ, στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, από τα ανατολικά κυρίως τμήματα της Κρήτης, από τον Ομό Λασιθίου και την Κάρπαθο, μέχρι και τη Ρόδο και το Καστελόριζο, θερμοκρασία των θαλασσών σε αυτές τις περιοχές στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ανεκτή θερμοκρασία, θα έλεγα. Αυτή την εποχή, κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, θεωρείται ότι είναι ελαφρώς παγωμένη η θάλασσα. Από τους 23 και πάνω, θεωρείται ότι αρχίζει και ζεσταίνει σιγά-σιγά. Στα βορειότερα τμήματα, βορειοανατολικά του Αιγαίου, 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, πολύ παγωμένες οι θάλασσες στον Κορινθιακό κόλπο, λόγω των ποταμών που βρίσκονται από τις γύρω ορεινές περιοχές της κεντρικής ανατολικής θερεάς και Πελοποννήσου που βγαίνουν στο Κορινθιακό. Βγαίνουν τα χιόνια και κατεβαίνουν στη θάλασσα. Ακριβώς, λοιπόν, και είναι πολύ παγωμένες οι παραλίες εκεί. Και εδώ για τον Τάκη, στα νοτιότερα τμήματα της Εύβοιας, βλέπεις ότι και εκεί οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές για την εποχή, για τις θάλασσες. Μου κάνει εντύπωση το 20 μεταξύ Σάμμου και Ικαρίας. Ναι, κοίταξε Γιάννη, από τη Λέσβο και νοτιότερα, εντάξει, τη Λέσβο είναι παγωμένες θάλασσες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, περίπου από το ύψος, ας πούμε, νοτίως της Λέσβο και νοτιότερα, αρχίζει και ζεσταίνει ξαφνικά. Όσο πιο νοτιοανατολικά, τόσο μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, αφού πήρατε μια γεύση από τις θερμοκρασίες των θαλασσών και σε ποιες παραλίες μπορείτε να πάτε να είναι πιο έτσι ευχάριστο το κλίμα. Πάμε να δούμε για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα στη χώρα μας, όπου για άλλη μια μέρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, μεγάλα τα διαστήματα με ηλιοφάνεια και στα υπηρετικά και στα νησιωτικά τμήματα της επικράτειας. Από το μεσημεράκι και στη συνέχεια θα ξεκινήσει να συννεφιάζει αραιές νεφώσεις εδώ σε περιοχές Πελοποννήσου, οι οποίες γρήγορα προς το απόγευμα θα επεκταθούν στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές της χώρας, περίπου από το ύψος της Πέλας, Πιερίας και Ημαθίας και νοτιότερα στα υπηρετικά και στο Ιόνιο μέχρι και την Πελοπόννησο. Τώρα, στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όσο πιο βόρεια βρίσκεστε, όπως και εχθές, προς τα Έλληνο-Βουλγαρικά σύνορα, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα για να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας, όμως χωρίς τόσο τα φαινόμενα να είναι έντονα σε αυτές τις περιοχές. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο Αιγαίο, βλέπετε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έθριος ο καιρός και τις βραδινές ώρες, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες στα νησιά του Αιγαίου. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στην Θράκη, στους 32 στην Κεντρική Μακεδονία, στους 27 στη Δυτική Μακεδονία, στους 32 με 33 στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα, τοπικά ίσως σε Βιωτία, σε Φθιώτιδα, στην Ανατολική Στερεά γενικότερα και στην Αττική, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, στη Λακωνία. Σε αυτούς τους νομούς ίσως δούμε και 34 σήμερα, όπως και εχθές. Είναι αυτό που σας είχαμε πει από τις προηγούμενες ημέρες. Και εχθές λοιπόν 34 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και 35 είχαμε σε περιοχές της Θεσσαλίας συγκεκριμένα. Στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Κρήτης, το 32 το περιμένουμε, 30 με 31 στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Όσο πιο ανατολικά βρίσκεστε προς τις τουρκικές ακτές, τόσο με υψηλότερες θερμοκρασίες. Όσο πιο δυτικά βρίσκεστε και κοιτάτε προς το Αιγαίο, σε ό,τι αφορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όχι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι και το μεσημέρι προς απογευματάκι σιγά-σιγά θα εξασθενήσουν. Ενώ βοριάδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Αιγαίο με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ, το εξάρτητο περιμένουμε από το θερμαϊκό μέχρι και τις περιοχές των Σποράδων, μέχρι και τα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας. Στην περιοχή της Αττικής περιμένουμε έθριο καιρό, από το απογευματάκι, μεσημεράκι προς απογευματάκι, κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις θα έχουν τάση να αναπτυχθούν στον ομό, οι οποίες νεφώσεις όσο περνάει η ώρα και βραδιάζει θα έχουν την τάση απλώς να πυκνώνουν περισσότερο. Η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στον Σαρονικό, μια θαλάσσια αύρα θα πνέει, δηλαδή ένα νοτιαδάκι μέχρι και 3 μποφόρ που θα κρατήσει τις θερμοκρασίες στο 29 με 30, στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού. Ενώ μεταβλητές διευθύνσεις στο νότιο Ευωϊκό και 4 μποφόρ τοπικά, βοριάδες μεταξύ Κάβο Ντόρο, μεταξύ δηλαδή των νοτίων τμήματων της Εύβοιας και της Άνδρου, με ένταση έως και 6 μποφόρ τοπικά. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως από το απογευματάκι προς βραδάκι στη συνέχεια. Μέχρι τότε πολύ καλές καιρικές συνθήκες και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία από 18-31 βαθμούς Κελσίου, ένας βαρδάρης θα πνέει έως και 6 μποφόρ τοπικά, αρκετά ενισχυμένος μέχρι και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες.
Θα εξασθενήσει αυτό ο Βαρδάρης και θα στραφούν οι άνεμοι σε νοτιοανατολικούς με ένταση έως και 3 αποφορτοπικά. Και ξέχασα να σα πω ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες, αυτό που είπαμε και αρχικά, ευνοούν την παραμονή της σκόνης από την Αφρική. Επομένως, μια σχετική θολούρα θα υπάρχει και σήμερα στις περισσότερες περιοχές επικράτειας.